στο φάουλ ο Μάρκους Μπέρκ. Χαμηλά για τον Λέτο. Κόντραρη μπάλα από μάκρυνη άμυνα της Μπρόντμπι. Παίρνει ο Λουτ. Λουτ βρήκε χώρο για τη σέντρα. Ιβανόφ με την κεφαλιά. Γκολ! 1-1 με τον Ιβανόφ. Το γκολ που έψαχνε ο Παναθηναϊκός για να αγκαλιάσει την πρόκριση. Στο 65. Τρομερή κεφαλιά τον Βούλγαρο. Εξαιρετική σέντρα του Λουτ. Λέγαμε για τον Ιβανόφ ότι ήταν πολύ καλός απόψε. Ήδη είχε βελτιώσει πάρα πολύ την εικόνα του από το πρώτο μάτς στη Λεωφόρο. Είχε κάνει το καλύτερο του παιχνίδι. Αλλά το αποψινό είναι με διαφορά το κορυφαίο του μάτς σε αυτά τα πρώτα βήματα της θητείας του στον Παναθηναϊκό και ένα καθοριστικό γκολ που ενδεχομένως να είναι αρκετό για να σφραγίσει την πρόκριση για τον Παναθηναϊκό στους ομίλους του UEFA Europa League. Τρομερή κεφαλιά από τον Βούλγαρο, άπιαστη κεφαλιά, ήταν αδύνατο να φτάσει στην αριστερή γωνία και όπου έστειλε την μπάλα ο τερματοφύλακας της Μπρόντμπι από την εξαιρετική σέντρα του Λουτ. Μπρόντμπι Παναθηναϊκός 1-1. Βλέπουμε εδώ και τους πανηγυρισμούς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Δίπλα εκεί είναι ο Αποστόλης Πάνος. Αποστόλη. Ήταν και το πιο ανοιχτό από όλα. Τσάφα από τον Ιβανόφ. Θα το εκμεταλλευτεί ο Απόλλων και θα ανοίξει το σκορ. Σε τον Πετρόπουλο. Εδώ είναι πολύ μεγάλο το λάθος του Ιβανόφ. Σχετραβάνης το εκμεταλλεύεται. Πλασάρει κάτω από τα πόδια του Στυλ. Και σημειώνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Απόλλωνα. Ο Αστέρας, επικίνδυνη απομάκρυνση, έκλεψε ο Τσουκαλάς, πέρασε από τον Κουτρουμπί έξω. Καταπληκτική προσπάθεια του Τσουκαλά, αλλά δεν είχε το τελείωμα. Κίτρινη στον Ιβανόφ. Δεν ξέρω αν ο Καλογερόπουλος έχει δώσει πέναλτι σε αυτή την φάση και την κίτρινη στον Ιβανόφ. Ο Ιβανόφ που κάνει το τάκλιν, ο Καλογερόπουλος διαβάζει πρόθεση του Ιβανόφ να πάει στην μπάλα, οπότε σύμφωνα με τους καινούριους κανονισμούς είναι πέναλτι και κίτρινη κάρτα, όχι κόκκινη, ώστε ήταν με τον προηγούμενο κανονισμό.